απογευματινή ώρα και σιγά σιγά η νύχτα έπεφτε στην πόλη. Αδέρφια μου, ξεχάστηκα και ξεκίνησα με την ιστορία μας. Χαιρετίζω και ξεκινάμε να μοιραστούμε υπέροχη ιστορία, όσο παραβολική, μα τουλάχιστον αληθινή στις ημέρες μας. Πονάει και αγγίζει πληγές που ίσως οι νεότερες ηλικίες τις έχουν έντονα χαραγμένες στη ζωή τους. Απόγευμα λοιπόν και η μικρή Ελένη, σκάρτα 6 η ηλικία της, και βημάτιζε μέσα στο σπίτι. Μία πήγαινε στη μητέρα, μία έρχονταν πάλι στο δωμάτιο. Κοίταζε το ρολόι, ξαναγύριζε πάλι. Η ώρα περνούσε, κι άλλο η ώρα. Τράβηξε ελαφρά την κουρτίνα να βλέπει στο δρόμο. Νύχτα. Είχαν αρχίσει να ρέουν οι άνθρωποι, τα αυτοκίνητα. Μόνο φωτισμός στο μεγάλο δρόμο. Εκείνη η μικρή ψηλά από τον μπαλκόνι να βλέπει. Κάποια στιγμή ανασκήρτησε, η καρδιά της χτύπησε γρήγορα. Άκουσε βήματα στο διάδρομο. Σκέφτηκε γρήγορα. Ήρθε ο πατέρας, γρήγορα. Είχε ένα σχέδιο και ήθελε να το πετύχει. Ήταν η αγωνία της, ήταν η χαρά της. Έκανε γρήγορα μέσα της μια ευχή. Αχ, Παναγία μου, εσύ που αγαπάς τα παιδιά, να γινόταν και αυτό για μένα, και ας μην είχα άλλο παιχνίδι. Και ας μην μου πάρει η μαμά αύριο το γλυκό που μου το έταξε. Τόσο πολύ το θέλω. Ναι, τα κλειδιά γύρισαν στην πόρτα. Γρήγορα, με οικείο ρυθμό και ήχο, και η πόρτα άνοιξε. Ήταν ο πατέρας. Η Ελένη έτρεξε, χαιρέτησε τον πατέρα. Δεν είπε πολλά και γρήγορα κινήθηκε ως μικρό παιδί. Ούτε σκέφτηκε πώς πέρασες, τι έκανες, γιατί ήθελε να πει αυτό που είχε στο μυαλό της. Μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Να μου πεις, κάπως κουρασμένος, ελαφρά ενοχλημένος, ίσως και η μέρα να ήταν πολύ βαριά. Ο πατέρας, μεγάλος άνθρωπος της πόλης, αρκετά χρήματα, αλλά και δουλειά, περισσότερη από το πολύ. Μπαμπά, πόσα χρήματα βγάζει σε μια ώρα? Αυστήρεψε πολύ ο πατέρας, πήγε να γριέψει. Τράβηξε τη σκέψη του και γλύκανε. Μικρό παιδί είναι, σκέφτηκε, δεν μπορεί. Αυτό την μπορεί να σε ενδιαφέρει σαν Ελένη, αλλά αφού το ρωτάς, 45 ευρώ την ώρα. Γρήγορα η μικρή στην επόμενη ερώτηση. Θα μπορούσες να μου δανείσεις 25 ευρώ. Το μυαλό του αγρίεψε. Θύμωσε. Ποιος ξέρει πάλι τι σου μπήκε να αγοράσεις, τι είδες και τι κάνεις, και από αυτό όλα τα σκουπίδια που κάθε μέρα παίζεις. Μπρος. Αν θέλεις και άλλα λεφτά, για την ώρα δεν υπάρχουν. Γρήγορα να πας να κοιμηθείς. Δεν είπε άλλη κουβέντα η μικρή, γύρισε να φύγει. Μπήκε στο δωμάτιο, έκλεισε την πόρτα. Εκείνος χαιρέτησε σύζυγο και κάθισε στον καναπέ. Ήταν σκεπτικός. Έγινε νευρικός. Εξωτερικευόταν πλέον αυτή η ένταση, τα νεύρα. Ακούς να μου πει για λεφτά και πόσες ώρες δουλεύω και πόση είναι η ώρα. Είναι 45 ευρώ. Τι δεν νοιάζει? Μπορώ να το καταλάβω. Φούντωσε μέσα του. Θύμωσε. Αγρίεψε. Ήθελε να δώσει μια μπουνιά την πόρτα, να μαλώσει το μωρό. Μετά χαλάρωνε σιγά σιγά. Κοίταξε από το παράθυρο. Ήταν ήδη νύχτα. Χάθηκε στη σκέψη του. Επανήλθε γρήγορα. Μα το παιδί δεν ζητάει συχνά χρήματα. Μήπως κάτι άλλο θέλει, μήπως το παρεξήσει, παιδί είναι. Αμέσως γλύκανε. Βγήκε από μέσα το φίλτρο του πατέρα, της αγάπης. Σηκώθηκε πολύ γρήγορα. Έφτασε στην πόρτα, κατέβασε το χερούλι και είδε τη μικρή να κάθεται στο κρεβάτι. Δεν κοιμάσαι? Δεν κοιμάμαι, μπαμπά. Τι τα ήθελες εκείνα τα χρήματα? Να, θέλω κάτι να αγοράσω και είναι σημαντικό και δεν έχω. Εντάξει, ορίστε, έχει 25 ευρώ. Και απλώνει ο πατέρας και δίνει στη μικρή. Πετάγει, τα αρπάζει τα χρήματα η μικρή, τα κοιτάζει, τα μητράει. Ήταν 25. Γρήγορα σηκώνει το μαξιλάρι και από κάτω βγάζει μικρά, ψηλά, ψηλά χρήματα κι άλλα κι άλλα. Τα μετράει. Πατέρας θύμωσε. Μα αφού έχεις χρήματα, τι ήθελες, με κοροϊδεύεις? Τι δεν θες τα χρήματα? Η μικρή κατέβηκε από το κρεβάτι σιγά σιγά, τον πλησίασε και του λέει: κοίτα πόσα έχω. Πόσα, δεν καταλαβαίνω. Μέτρα. Ο πατέρας λέει:
Τι να κάνω τώρα, να θυμώσω. Κατάπιε τη γλώσσα και μέτρησε. Τα 25 που έδωσε, κάτι μικρά, κάτι μεγάλα. Σύνολο 45, λένε. Τι άλλο θέλεις? Να, κράτησέ τα σε παρακαλώ. Είναι αυτά από μένα. Είναι ακριβώς όσα χρειάζονται για μια ώρα που δουλεύεις. Και αύριο σε παρακαλώ, έλα να φάμε μαζί στο σπίτι. Θέλω να είσαι μαζί μας, να μην λείπεις. Εκεί ο πατέρας συγκινήθηκε, αγκάλιασε το μωρό, το φίλησε και συνέχισαν να πούν όσα εκείνη ήθελε και εκείνος γνώριζε. Αυτό, αδέλφια μου, για το σήμερα. Βγήκαμε, απλωθήκαμε, σκοτωνόμαστε, δουλειές, πανεπιστήμια, γυμναστήρια, παρέες και το σπίτι μένει άδειο, το σπίτι παγωμένο. Παίζει τηλεόραση και γνωρίζει το μωρό. Παίζει το ραδιόφωνο και σύζυγος ακούει μια εκπομπή. Τραγουδάει το ίντερνετ, το YouTube και όλα είναι κρύα. Και οι άνθρωποι μπαίνουν, βγαίνουν και κανείς δεν είναι μαζί στο τραπέζι, στην παρέα. Δυστυχώς, αδέρφια μου, μας χώρισαν και χωριστήκαμε. Όλοι μαζί να είμαστε. Όλοι μαζί να αγαπήσουμε και να είμαστε μαζί στο τραπέζι, στη βόλτα, στον ύπνο, στον εκκλησιασμό. Θα είμαστε πιο δυνατοί, θα είμαστε πιο άξιοι. Και να θυμάστε, το λέει κιόλας, όπου ένας, όπου δύο, όπου τρεις είστε μαζί, μαζεμένοι στο όνομά μου, είμαι κι εγώ εκεί. Και σε αυτή τη μικρή οικογένεια, στη μεγαλύτερη παρέα, να είναι στο επίκεντρο ο Χριστός. Τι καλύτερο, τι πιο δυνατό, τι επιτέλους να μην φοβόμαστε. Αυτό που τώρα σκιάζει κάθε ζωή, κάθε ύπαρξη, κάθε οικογένεια, κάθε πολιτεία, όλο τον κόσμο. Στα μπέλος κλίμης τα σέβη μου.